Φίλες και φίλοι, γεια σας. Έχω στα χέρια μου το περιοδικό The Ultimate Retro Collection. Μου έχει έρθει από το ρετροπολίτη τον Γιώργο από το Manchester. Το περιοδικό νομίζω ότι δημιουργήθηκε ακριβώς για τύπους σαν εμένα και σαν εσάς. Όπως βλέπετε, στο αρχικό εξώφυλλο έχει τον He-Man, τη Madonna, το Game Gear, Transformers, Subudeo, Star Wars, κύβο του Rubik, Hero Quest, πάνω κάτω όλα αυτά που λατρέψαμε στη δεκαετία του 80. Στο σημερινό όμως επεισόδιο θα πάω σε μια συγκεκριμένη σελίδα και θα αποτελείται από 3 ή 4 βίντεο η συγκεκριμένη σειρά. Θα πάμε να δούμε. Σύμφωνα με το περιοδικό, τις 80 ταινίες που σημάδευσαν τα 80's, 80 ταινίες που πρέπει να δείτε, 80 ταινίες που αν κάποιες από αυτές δεν τις έχετε δει, καλό είναι να τις προγραμματίσετε για να νιώσετε λιγάκι ότι βρίσκεστε και πάλι πίσω στα 80's. Πάμε να ξεκινήσουμε από την πρώτη ταινία. Είναι το Breakfast Club, κυκλοφόρησε το 1985. Είναι η απόλυτη teen movie, η απόλυτη ταινία με εφήβους. Το Breakfast Club είχε και φοβερό soundtrack και μέσα εκεί ακούσαμε και το Don't You Forget About Me. Στη συνέχεια, η δεύτερη ταινία που προτείνει το περιοδικό είναι το Commando. Ένας Schwarzenegger, όχι στην καλύτερη του ταινία, αλλά σίγουρα στην πιο διασκεδαστική ταινία του Arnie. Υπάρχει ένας συνδυασμός βίας που συναντούσαμε στα κόμικ της εποχής και βλέπουμε και τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ να μιλάει αρκετά σε αυτή την ταινία, σε αντίθεση με άλλες. Η τρίτη ταινία που προτείνει το περιοδικό έρχεται από το 1984 και όπως μπορείτε να καταλάβετε εδώ από τη φωτογραφία, δεν είναι άλλο από το Karate Kid. Το Karate Kid, το οποίο γνώρισε και αρκετές συνέχειες, ποιος δεν γνωρίζει, για τον νεαρό που έλαβε μαθήματα καράτε από τον Mr. Miyagi και πώς αργότερα προχώρησε η ταινία. Αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει δει τις ταινίες Karate Kid, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα από την πρώτη ταινία, να δει και τις υπόλοιπες, γιατί όχι, και να δει και την σειρά Cobra Kai, όπου συναντάμε τον αγαπημένο εδώ χαρακτήρα, με άλλους που έπαιζαν τότε στις ταινίες, αρκετά χρόνια μετά, και βλέπουμε λιγάκι πώς έχει προχωρήσει η ζωή τους και τι ακριβώς κάνουν. Τέταρτη ταινία, Wall Street, μας έρχεται από το 1987. Από ό,τι βλέπω παίζει ο Charlie Sheen, ο Michael Douglas. Δεν την έχω δει την ταινία, είναι μία από αυτές που έχω σημειωμένες για να δω, οπότε πηγαίνω κατευθείαν στην επόμενη. Do the Right Thing, μας έρχεται από το 1989. Η ταινία διαδραματίζεται στην πιο ζεστή μέρα του χρόνου στο Brooklyn της Αμερικής και είναι από τις πρώτες ταινίες που τόλμησαν να έχουν ως θέμα τις φυλετικές διακρίσεις σε μια γειτονιά. Έκτη ταινία, 1985, και είναι το φανταστικό για τον κόσμο, πολύ μέτριο για τους κριτικούς, Rocky 4. Το Rocky 4 συνοδεύεται από ένα απίστευτο soundtrack που πρέπει να το ακούσετε. Είναι φυσικά η επική μάχη του Αμερικανού Rocky Balboa απέναντι στον Σοβιετικό Ιβάν Drago. Έχει όλα τα κλισέ και τα στερεότυπα τα αμερικανικά. Από εκεί και πέρα η ταινία έχει μία από τις πιο όμορφες σκηνές που είναι η εκγύμναση του Rocky Balboa. Αν δεν την έχετε δει, τι να σας πω τώρα. Ναι, μεν θα πρέπει να δείτε όλες τις ταινίες Rocky, αλλά αν δεν θέλετε να τις δείτε, δείτε τουλάχιστον αυτή. Dune. Στο νούμερο 7 μας έρχεται από το 1984. Το Dune είναι μία ταινία η οποία επίσης όταν κυκλοφόρησε δεν έλαβε πολύ καλές κριτικές. Μέσα θα συναντήσετε soundtrack από το συγκρότημα Toto. Μία ταινία όμως που όσο περνάνε τα χρόνια η ταινία έχει πάρει την αναγνώριση που της αξίζει και νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να δούμε και να αναγεννιέται η ταινία αυτή. Νομίζω ότι πλέον η τεχνολογία διαθέτει τα μέσα για να δούμε ένα νέο ολόφρεσκο Dune. Γιατί όχι. Στη συνέχεια άλλη μια ταινία η οποία όταν κυκλοφόρησε δεν πήγε πολύ καλά, ούτε ήταν blockbuster.
Τώρα όμως θεωρείται μία από τις πιο καλές ταινίες sci-fi που διαδραμάτισαν και το πώς περίπου θα κινηθούν και οι υπόλοιπες ταινίες του χώρου. Με τον Harrison Ford πρωταγωνιστή, δεν είναι άλλη από τον Blade Runner. Είδαμε και πέρσι τη συνέχειά του μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δείτε και τις δύο ταινίες. Είναι λίγο ιδιαίτερες. Πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι όταν παρακολουθείτε την ταινία Blade Runner και πραγματικά να προσπαθήσετε να μπείτε μέσα στην ταινία για να καταλάβετε ακριβώς τι θέλει να πει. Στη θέση νούμερο 9. Ποιος παγίδευσε το Roger Rabbit? Who Framed Roger Rabbit? 1988. Ίσως η πρώτη φορά που είδαμε τόσο ρεαλιστικά ένα καρτούν να εισβάλλει στον πραγματικό χώρο. Δείτε την, νουάρ αισθητική, πολύ καλό χιούμορ. Νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Αν δεν την έχετε δει, είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, τώρα ειδικά μέσα στις γιορτές, να τη δείτε. Στη θέση νούμερο 10 είναι το Das Boot. Γενικά, σε κάθε γενιά μας, λέει το περιοδικό, υπάρχουν ξενόγλωσσα φιλμ που κάνουν τεράστια επιτυχία και έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Όπως το Seven Samurai, το Crouching Tiger, το Hidden Dragon κτλ. Μία τέτοια ταινία ήταν και το Das Boot, όπου είναι γερμανική και μας δείχνει, είναι αρκετά κλειστοφοβική και βλέπουμε τις προσπάθειες ενός πληρώματος υποβρυχίου να επιβιώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για τη συνέχεια έχουμε την ταινία Footloose στη θέση νούμερο 11 από το 1984, φυσική, όχι συνέχεια, αλλά επιρροή, επηρεάστηκε αρκετά από ταινίες όπως το Flashdance και το Dirty Dancing που έκαναν τρομερή επιτυχία, ταινίες που βασίζονταν στο χορό. Άλλη μία τέτοια είναι και το Footloose. Νομίζω ότι αξίζει να τη δείτε. Για να πάμε στη συνέχεια στην ταινία νούμερο 12, Caddyshack. Δεν την έχω δει, δεν ξέρω καθόλου περί τίνος πρόκειται. Από ό,τι μπορώ να δω και να διαβάσω στα γρήγορα, είναι μία κωμωδία με 4 πολύ γνωστούς κωμικούς, τον Harold Ramis, τον Chevy Chase, Rodney Dangerfield και τον Bill Murray, όπου ουσιαστικά βλέπουμε αυτούς τους 4 τύπους να διασκεδάζουν με τη ζωή τους. Και εμείς έχουμε το προνόμιο να βλέπουμε όλη την καθημερινότητά τους. Για τη συνέχεια, Bill & Ted's Excellent Adventure, 1989, και αυτή η ταινία είναι μία που ακολούθησε τη μόδα της εποχής με κόσμο που μεταφέρεται σε άλλες εποχές. Εδώ θα δούμε τον Bill και τον Ted και το νόημα της ταινίας είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να κρίνουμε κάποιον από την εξωτερική του εμφάνιση. Πολύ καλή και διασκεδαστική ταινία. Ερχόμαστε τώρα στο νούμερο 14, 1986, μια ταινία την οποία μέχρι και που έκλεισε το Μέγκα μας την έδειχνε κάθε χρόνο, τέτοιο καιρό. Δεν είναι άλλη από το Stand By Me. Βασίζεται φυσικά σε βιβλίο. Και βλέπουμε την παρέα 4 νεαρών αγοριών, οι οποίοι θα ζήσουν μια ιδιαίτερη περιπέτεια σε όλη την ταινία. Παίζει και ο αδικοχαμένος φυσικά River Phoenix. Τον βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία. Τι να πω τώρα για το τραγούδι της μουσικής που είναι πασίγνωστο και έχει επανεκτελεστεί από πάρα πολύ κόσμο και πολλά συγκροτήματα. Για το story της ταινίας, αν δεν το έχετε δει, δείτε το και πραγματικά θα ξανανιώσετε παιδί. Στη θέση νούμερο 15, το εκπληκτικό Ghostbusters με εφέ της εποχής που είχαν κάνει τρομερή εντύπωση, με τον Dana Croyd και τον Bill Murray σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά και τους υπόλοιπους φαντασματοκυνηγούς να κυνηγάνε φαντάσματα στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Δείτε το, εκπληκτικό λογότυπο, ακόμα κυκλοφορεί σε μπλούζες, πορτοφόλια, μέχρι και σε θήκες κινητών κτλ. Δείτε το, θα το λατρέψετε. Για να πάμε στη συνέχεια σε άλλη μια εκπληκτική ταινία που σημάδεψε γενικότερα την καριέρα του Arnold Schwarzenegger. Μια ταινία που διαδραματίζεται, αν και έχει γυριστεί το 1984, η ταινία διαδραματίζεται πολύ μπροστά στο 2029, όχι τόσο μπροστά πλέον από τη δική μας εποχή. Δείτε τον Terminator και δείτε οπωσδήποτε και τη συνέχειά του, από τις λίγες περιπτώσεις που η δεύτερη ταινία είναι καλύτερη από την πρώτη, και περιμένετε να δείτε και την ολοκένουργια ταινία που θα κυκλοφορήσει. Πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε. Αρκετές ταινίες με τον Arnold Schwarzenegger μέσα στη λίστα. Για να πάμε στο νούμερο 17 που είναι ο κυνηγός, το Predator. Μας έρχεται από το 1987.
Η ταινία ήταν πάρα πολύ καλή για την εποχή, με αυτόν τον πολεμοχαρή τύπο που ήρθε από το πουθενά και προσγειώθηκε στην αμερικανική ζούγκλα για να βρει και να σκοτώσει κάποια στιγμή το Predator. Η ταινία ουσιαστικά δεν έχει ολοκληρωθεί ποτέ από τότε. Έχουν έρθει πάρα πολλές συνέχειες, αλλά ποτέ δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη ταινία. Όπως πάει το πράγμα, βλέπω τον Άρνη να συμμετέχει και στη συνέχεια της ταινίας του χρόνου. The Shining, Here's Johnny είναι ένα από τα σλόγγαν που ακούγονται μέσα στην ταινία. Ο Stanley Kubrick πήρε το βιβλίο του Stephen King και το μετέτρεψε σε μια εκπληκτική ταινία με τον Jack Nicholson στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ιδιαίτερη και αυτή η ταινία, δείτε την, αν δεν την έχετε δει πρέπει να την δείτε. Από εκεί και πέρα, το αν θα σας αρέσει σήμερα ή όχι είναι καθαρά θέμα αισθητικής και γούστου. Προσωπικά τη λατρεύω την ταινία, μπορώ να την δω ανά πάσα στιγμή, ξανά και ξανά. Στο νούμερο 19, Mad Max 2, The Road Warrior. Άλλη μια σειρά ταινιών που σημάδεψαν την καριέρα του Mel Gibson. Είδαμε και παιχνίδι στο PlayStation 4, αρκετά καλό, βασιζόμενο βέβαια στην ταινία που κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια. Εδώ έχουμε ένα post-apocalyptic περιβάλλον, αλλά και την bang ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 80. Όλα γίνονται για το πετρέλαιο σε αυτή την ταινία, οπότε δείτε την. Πάμε σε συνέχεια στο νούμερο 20, 1989, και είναι το Batman. Το Batman που μας ήρθε από τον Tim Burton. Ακολουθεί την ιστορία του Batman και κρατάει και την κόμικ αισθητική. Γενικά οι ταινίες του Tim Burton κράτησαν την κόμικ αισθητική των περιοδικών Batman, σε αντίθεση με τις νεότερες ταινίες που έγιναν πιο σοβαρές και είχαν άλλη βαρύτητα γενικότερα ως films. 1989 και Akira, ίσως το σημαντικότερο άνιμε που έγινε και ο λόγος να δούνε τα άνιμε λίγο πιο σοβαρά, έως αρκετά πιο σοβαρά, να τα δουν ως κανονικές ταινίες και να έρχουμε τώρα films όπως τα Ghost in the Shell και το Ninja Scroll που πατάνε στα βήματα του Akira. Εκπληκτικό άνιμε, φανταστική ιστορία, προτείνω ανεπιφύλακτα να το δείτε. Το Brazil δεν το έχω δει, είναι και αυτό στο πρόγραμμα για να το δω. Μας έρχεται από το 1985, σουρεαλιστικό και αστείο είναι το φιλμ σύμφωνα με το περιοδικό. Θα το δω, δεν έχω άποψη για να σας πω παραπάνω πράγματα. Για αυτό που έχω παραπάνω πράγματα, το είχα δει και στον κινηματογράφο, όχι, το είχα δει σε βιντεοκασέτα, καθώς κυκλοφόρησε το 1980 που ήμουν ενός έτους, δεν φαντάζομαι να πήγα στον κινηματογράφο. Airplane, τον ελληνικό τίτλο δεν το θυμάμαι, Στραβή πιλότη νομίζω ήταν. Φάρσο κομμωδία, τρελές σκηνές, σκηνές που εκεί που θα έπρεπε να κοπούν δεν κόβονται και η κάμερα συνεχίζει και γράφει. Θα ρίξετε πάρα πολύ γέλιο και μετά από τέτοιες ταινίες και αφού τη συνήθισε ο κόσμος ήρθαν και ταινίες όπως το Spaceballs. Για τη συνέχεια, Raiders of the Lost Ark. Ο πιο περιπετειώδης χαρακτήρας στη δεκαετία του 80 δεν ήταν άλλος από τον Harrison Ford στο ρόλο του Indiana Jones. Φανταστική ταινία, μέχρι και σήμερα βλέπετε ευχάριστα. Δείτε τις περιπέτειες του Indiana Jones. Παιχνίδια όπως το Rick Dangerous και το Tomb Raider μας ήρθαν και ο λόγος είναι το Indiana Jones. Εδώ έχουμε το Raiders of the Lost Ark. Τρεις ταινίες υπάρχουν της εποχής. Μία τέταρτη ταινία που κυκλοφόρησε μέσα στο δεκαετία του 2000. Οπότε ξεκινήστε από τις παλιές. Νομίζω θα τις λατρέψετε και θα δείτε και την τελευταία, την πιο πρόσφατη. 25η και τελευταία για το σημερινό βίντεο. 1984, Gremlins. Και χριστουγεννιάτικη, καθώς όλα διαδραματίζονται το Δεκέμβριο. Προτείνω να την δείτε ως μια εναλλακτική αυτές τις γιορτές. Μην εμφανίσετε. Τρία πραγματάκια πρέπει να κάνει ο κάτοχος του Gremlin. Να μην τα εμφανίσει στο φως, να μην τα βρέξει και οπωσδήποτε να μην τα ταΐσει μετά τα μεσάνυχτα. Γιατί, τι γίνεται αν κάνεις κάτι τέτοιο σε αυτά εδώ τα πλασματάκια στα Gremlins?
Θα σας αφήσω να το δείτε εφόσον παρακολουθήσετε την ταινία. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, 25 ταινίες των 80's που πρέπει να δείτε αν δεν τις έχετε δει. Θα σας δώσω και μια μικρή εικόνα από το δεύτερο μέρος του βίντεο, για να ξέρετε τι θα ακολουθήσει. Ελπίζω να σας άρεσε, δεν έχουμε κάνει ποτέ βιντεάκι για ταινίες στη Ρετρόπολης. Έχουμε κάνει μόνο live stream, που μιλούσαμε πάλι για τις ταινίες των 80's. Αν σας άρεσε, πείτε μου στα σχόλια για να ξέρω. Αν υπάρχουν ταινίες αγαπημένες σας από αυτές, επίσης θα ήθελα να το μάθω. Ή αν υπάρχουν ταινίες που προτείνετε, γράψτε, αν και μπορεί να τις πούμε και στα επόμενα βιντεάκια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά και να έχετε μια πολύ, μα πάρα πολύ καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και χαρά. Τίποτα άλλο, μόνο την υγεία μας, παιδιά. Γεια σας.